Εμείς έχουμε δύο κυρίους πολύ αξιόλογους εδώ σήμερα. Τον πρόεδρο και το μέλος του πολύ αξιόλογου επίσης πολιτιστικού συλλόγου, αλλά μορφωτικού και εξοραϊστικού συλλόγου Χαρασού. Ένα υπέροχο χωριό που διοργανώνει εδώ και 11 χρόνια. Ένα παγκρίτιο διαγωνισμό Μπαντινάδας και καλό θα ήταν βέβαια να λέμε πανελλαδικό, γιατί μέρος μπορούν να πάρουν όλοι από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Και όπου βρίσκονται Έλληνες. Και το εξωτερικό, αυτό. Και κριτική. Λοιπόν, και είναι μια πολύ αξιόλογη γιορτή που πρέπει να σχολιαστεί και να βγει προς τα έξω και να γίνει το σωστό κάλεσμα, γιατί μπορείτε να πάρετε όλοι μέρος. Βέβαια, και να πάμε κι εμείς. Ναι, γιατί όχι. Είναι τον Αύγουστο, θα μας τα πούμε καλύτερα οι ίδιοι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πρόεδρο του συλλόγου. Καλώς ήρθατε, τον κύριο Παχιαδάκη Κωστή. Καλώς σας βρήκαμε, να χαιρετήσω και εγώ τους τηλεθεατές σας και να σας πω ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε και μας καλοδεχτήκατε στο στούντιο σας. Εμείς ευχαριστούμε. Μια τέτοια ζεστή μέρα που ήρθατε εδώ να μας μεταφέρετε σε κάτι όμορφο, έτσι πανηγυρικά που θα γίνει σε ένα μήνα από τώρα, αλλά να καλέσουμε τον κόσμο γιατί πρέπει να γνωρίζει. Ναι, σίγουρα. Εδώ και 11 χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μου, του Χαρασού, διοργανώνει ένα παγκρίτιο διαγωνισμό Μαντινάδας. Όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, έχει σταματήσει πια να είναι μόνο παγκρίτιος, έχει πανελλήνια εμβέλεια. Θα μπορούσα να πω και λίγο παραπάνω, γιατί μας έρχονται Μαντινάδες από πολύ μακρινά μέρη, όπως από την Αμερική, από τον Καναδά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, από τον Καναδά, από την Ευρώπη, από τη Γερμανία κτλ. Είναι βέβαια κριτική αυτοί που στέλνουν τις Μαντινάδες. Και αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνουμε πάνω σε αυτόν τον τομέα. Ο φετινός διαγωνισμός μας έχει θέμα, γιατί όλες οι Μαντινάδες έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα, έχει θέμα την πεθαρά. Αυτό είναι το καλύτερο και θέλουμε πολύ μεγάλη ανάλυση σε αυτό. Να παρουσιάσουμε, όσο μπορούμε. Να παρουσιάσουμε και τον δάσκαλο, το δικό μου τον αγαπημένο, που είναι και πρώην... Και δικός μου αγαπημένος, ναι, ξέρεις. Και φίλος του μπαμπά σου. Ναι, πολύ καλός. Που ήταν πρώην πρόεδρος του συλλόγου και μέλος, ο κύριος Λαγουδιανάκης Κωστής. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας μίξαμε. Καλώς σας μίξαμε. Περίμενα να ξεκινήσω αμέσως με Μαντινάδα. Καλώς σας μίξαμε. Ξέρετε. Ένα βάλω μαχαιρικό με Μαντινάδα. Ξέρω εγώ. Το περίμενα. Λέω θα πάει κατευθείαν σε Μαντινάδα. Όλα στην ώρα τους, Νίκη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε λοιπόν. Θέμα η πεθερά. Θέμα η πεθερά. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο μέσα από ορισμένα θέματα, από διάφορες κριτικές συνήθως λέξεις και έννοιες, διαλέγουμε ένα θέμα, μια λέξη, τη βάζουμε ή μια πρόταση ανάλογα με το θέλουμε να κάνουμε. Φέτος αποφασίσαμε να διαφοροποιηθούμε λιγάκι και να βάλουμε την πεθερά. Χιλιόπαθη βέβαια λέξη, για άλλους αγαπημένη, για άλλους λιγότερο αγαπημένη θα έλεγα, αλλά πάντως είναι μια λέξη πιασάρικη που λένε οι μαντιναδολόγοι όπως ο Κωστής και ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουμε καλή σοδιά από Μαντινάδες. Έχουμε ήδη σοδιά. Ευελπιστούμε ότι θα έχουν και καλύτερη τις επόμενες μέρες. Θεωρώ ότι θα είναι και αστείο λίγο το θέμα, καθώς υπάρχουν πολλά αστεία που βασίζονται στην πεθερά. Υπάρχει το αστείο της υπόθεσης, υπάρχει όμως το σοβαρό. Βέβαια. Συνδυάζουν τη μάνα με την πεθερά. Διότι, και ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση η Μαντινάδα είναι ναι με σοβαρή και είναι και πολύ όμορφη Μαντινάδα, με μεγαλύτερο συνέστημα. Οι αστείες Μαντινάδες βέβαια υπάρχουν. Και αυτές που ακούμε συνήθως όλα τα κριτικά γλέντια καμιά φορά, στα περισσότερα θα έλεγα, καμιά φορά που έχει σχέση με την διαμάχη της νύφης με την πεθερά. Ναι. Κάτι τέτοιο. Αυτό είναι. Πριν πάμε στον κύριο Λαγουδιανάκη να πούμε, επειδή αναφέρατε τώρα το θέμα, ότι οι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας και τόπου διαμονής, όπως είπαμε και στην αρχή. Ναι, ναι. Μπορούν να σας τη στείλουν λοιπόν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο στο mail που θα δώσουμε κι εμείς στον αέρα. Εσείς έχετε αναλάβει κύριε Λαγουδιανάκη για την αποστολή, αλλά μπορούν να βρουν πληροφορίες αν πατήσουν πολύ απλά στο ίντερνετ μορφωτικός και εξοραϊστικός σύλλογος Χαρασού που βλέπετε και στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή. Ναι. Και λίγοι πότε? Λίγη η αποστολή των Μαντινάδων, ναι, λίγη τέλος του Ιούλη. Τέλος του Ιούλη. Λοιπόν. Ναι, γιατί να έχετε υπόψη σας ότι ενώ ο διαγωνισμός είναι η βραδιά ουσιαστικά απονομής είναι στις 17, πρέπει να έχουμε και μερικές μέρες περιθώριο οι Μαντινάδες να φύγουν, να πάνε στους κριτές, να βαθμολογηθούν, να μας στείλουν οι κριτές πίσω τις Μαντινάδες. Θέλει μια διαδικασία αυτό. Ναι, λογικό. Οι κριτές ποιοι είναι και με ποια κριτήρια γίνονται κριτές?
Κοιτάξτε να δείτε, θα σας μιλήσω Κωστή Λαγουδιανάκη, είναι πιο ειδικό σε αυτό, σε αυτό από μένα. Εγώ απλά να σας πω ότι είναι εξέχοντα μέλη των Κρητών στιχουργών, ματιναδολόγοι, και οι οποίοι έχουν γράψει βιβλία με ματινάδες, είναι γνώστες του αντικειμένου, όπως ο κύριος Λαγουδιανάκης, ο Κωστής τώρα, που και αυτός έχει χρηματίσει Κρητής σε άλλους διαγωνισμούς και όχι στο χωριό του. Mm. Και έτσι ο διαγωνισμός μένει αδιάβλητος. Δεν είναι δικιά μας η βαθμολογία, δεν είναι δικό μας ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο βραβείο. Πάντως βραβείο θέλουν όλες οι ματινάδες. Έχει μόνο τρία για τη συμμετοχή. Βραβεία, έτσι. Ναι, τρία βραβεία και έξι επένους. Μάλιστα. Να μας πει περισσότερο, κύριος Λαγουδιανάκης. Ο οποίος μας έχει φέρει και δωράκι, να το πούμε και αυτό, τα βιβλιαράκια μας εδώ. Θέλω να διαβάσουμε τη ματινάδα μετά. Ναι. Για πείτε μας. Μια και μιλάμε για ματινάδα, μια και μιλάμε για διαγωνισμό ματινάδας, θα βάλουμε χερικό με ματινάδα. Mm. Όχι για την πεθερά, δεν επιτρέπεται να πω για την πεθερά, αλλά κάποια άλλη. Για το καλό σας μίξαμε λοιπόν. Νότος φυσά και τσομορφιάς φέρνει καλαμπαλίκι και ανάδια αποθαμάζομαι την Τζέννη και την Νίκη. Μα αυτό πρέπει να το γράψουμε όμως, θα μας το ξαναπείτε μετά. Να μείνει αυτή η ματινάδα εδώ, δεν το συζητώ. Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός είναι δημιουργικότατος, έχει τρομερή φαντασία. Να μην λέμε βέβαια μόνο για τον κύριο Λαγουδιανάκη, γιατί και ο κύριος Παχιαδάκης γράφει ματινάδες. Εννοείται. Απλά είναι... τον έχουμε δει πολλές φορές. Που, δηλαδή, ανοίγεται πολύ με τις ματινάδες του ο κύριος Λαγουδιανάκης. Γι' αυτό και μιλήσαμε γι' αυτόν πιο πριν. Όπως εσείς είναι πηγαίο ταλέντο, δεν είναι. Εμείς οι υπόλοιποι που γράφουμε ματινάδες, εγώ παραδείγματος χάρη, κούτσο καταφέρνω που και καμιά που κάνω πότε πότε. Δεν νομίζω. Και εσείς τα ίδια τα λέτε. Απλά είναι ο κύριος Λαγουδιανάκης στο στοιχείο του νομίζω. Δηλαδή θα μπορούσε να επαγγέλλεται κιόλας αυτό. Γιατί... Δεν θα έλεγα ότι είναι επάγγελμα, αλλά η χαρά μου έχει γίνει αρρύφνητη τώρα αυτή τη στιγμή και λίγο πριν μπούμε, διότι συνάντησα δύο δροσερές κριτικοπούλες με την άβρα την κριτική και μου ξύπνησαν και πολλές αναμνήσεις. Το σιρτάρι των αναμνήσεων έχει ανοίξει και έχω βρει πολλές αράδες που ξυπνούν καθώς συναντηθήκαμε από κοντά. Με την Νίκη βέβαια που έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν σε εκδηλώσεις, σε παρουσιάσεις, που γνωρίζω και τόσα χρόνια τους γονείς που είναι δάσκαλοι, που σωστά επισημάνατε στην αρχή. Είναι πολύ τιμητικός τίτλος ο δάσκαλος και αυτός πρέπει να διατηρείται. Και βέβαια χάρηκα πάρα πολύ και με την Τζέννη, διότι μου ξύμισε τις σχολικές αναμνήσεις, διότι τη θυμάμαι μικρό κοριτσάκι, μικρό παιδάκι του δημοτικού. Και έτσι η χαρά μου έχει πολλαπλασιαστεί. Αλήθεια σας το λέω. Και έχω και συγκινηθεί, διότι όταν τελειώσεις μια πορεία και έχεις μετά μόνο και δεν ζεις το παρόν, ζεις μόνο με τις αναμνήσεις, αυξάνει η συγκίνηση μετά. Πολύτιμες αναμνήσεις. Διότι γίνονται απολογισμοί, πολλοί απολογισμοί βέβαια. Για να σας βγάλουμε αυτή τη συγκίνηση και τη φόρτιση να σας πάμε πιο χαρούμενα. Πείτε μας λίγο το κλίμα κάθε χρόνο που το ζείτε, γιατί είναι το χωριό σας. Πώς είναι, δηλαδή και εμείς φανταζόμαστε ότι θα είναι ένα πανηγύρι. Τι έχετε ετοιμάσει για εκείνο το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια βραδιά ξεχωριστή και πρέπει οι μέρες μας να γίνονται ξεχωριστές. Να βρίσκουμε κάτι, όχι μεγάλο και τρανό και μεγάλο επίβολο, κάτι απλό λέει και ένας μεγάλος παιδαγωγός, ο Μπουσκάλια, ότι κάτι απλό να βρεις και αν δεν έρθει από μόνο του να το επιδιώξεις εσύ, αυτό να σου κάνει την ημέρα ξεχωριστή. Ο διαγωνισμός ματινάδας δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι. Διότι αναφέρεται στην ομορφοθυγατέρα της Κρήτης, στην ψυχή της Κρήτης, τη ματινάδα. Πριν από 11 χρόνια λοιπόν ξεκίνησε αυτό το πανηγύρι, το οποίο δεν διαρκεί μία βραδιά, τη βραδιά της εκδήλωσης, για μας διαρκεί αρκετούς, ή θα έλεγα όλο το χρόνο. Όπως λένε και κάποιοι άλλοι, τη βραδιά που τελειώνει αρχίζει να οραματίζεσαι την επόμενη χρονιά. Κάτι τέτοιο γίνεται και σε εμάς και πραγματικά είναι ξεχωριστή βραδιά, διότι δεν κρυβόμαστε, είμαστε ένα πολύ μικρό χωριό, είμαστε θύμα της αστιφιλίας και εμείς παρόλο που είμαστε πολύ κοντά στο Ηράκλειο,
Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε εμείς που πηγαίνουμε, ερχόμαστε, που πηγαίνουμε στις διακοπές μας, τα Σαββατοκύριακά μας, προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να ερχόμαστε σε επαφή και με τους γεροντότερους και με τον κόσμο εκτός Χαρασού, με τους φίλους που είναι αρκετοί θα έλεγα, οι οποίοι εκείνη τη βραδιά έρχονται και περνάμε πραγματικά μια γνήσια κριτική βραδιά, το ζούμε, το χαιρόμαστε, διακεδάζουμε, αστειευόμαστε, χορεύουμε, ξενυχτάμε, όλα όσα προσφέρει ένα κριτικό γλέντι. Εσείς πόσο καιρό ασχολείστε με τη Μαντινάδα και τι είναι η Μαντινάδα για εσάς, είναι η ψυχή της Κρήτης? 1000 χρόνια ασχολούμαι, έτσι. Εντάξει, αστειεύομαι βέβαια, αλλά θυμάμαι ότι είναι αρκετά τα χρόνια, μόλις ενηλικιώθηκα. Δεν έγραφα παιδί Μαντινάδες, δεν θυμάμαι. Μου άρεσαν όμως πάρα πολύ. Mm. Η πρώτη Μαντινάδα που θυμάμαι είναι μια Μαντινάδα που την είχα ακούσει στο ραδιόφωνο τότε. Ραδιόφωνο με μπαταρία στο ντουκιάνι του κυρού μου, στο καφενείο. Και την τραγούδησε και ο πατέρας μου μια βραδιά σε καντάδα ή σε παρέα στο καφενείο. Που έλεγε «Καλημερίζω το στενό που την εφανερώνει και βλαστημώ το ρούκουνα που την αποκολώνει». Αυτή είναι η πρώτη Μαντινάδα που... Και ο μπαμπάς είχε το ίδιο μικρόβιο. Δεν έγραφε, τραγουδούσε όμως Μαντινάδες, του άρεσε η παρέα, ήταν μερακλής, του άρεσε η παρέα, είχε καφενείο, οπότε πλησίαζε την παρέα, έπαινε γι' αυτό στα κρασάλια του και τραγουδούσε Μαντινάδες. Να πάμε στο παρόν του πολιτιστικού συλλόγου, γιατί πολιτιστικού το λέω γιατί έτσι ονομάζουμε τις περισσότερες συλλόγους, αλλά είναι μαθητικός εξωτερικός. Και εμείς έτσι τον ονομάζουμε, συντομία, εντάξει. Αυτή τη στιγμή, τι άλλο γίνεται, θα επιστρέψουμε στην εκδήλωση αυτή, αλλά τι άλλο γίνεται πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Λαγουδιανάκης για τη ζωντάνια αυτού του μικρού χωριού? Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε κατά καιρούς και κατά διαστήματα να οργανώνουμε κάποιες χαρασανές παρέες. Του Κλειδώνη παραδείγματος χάρη τον περασμένο μήνα μαζευτήκαμε, ήπιαμε ένα κρασί όλοι μαζί, χωρίς μουσική, απλά πέρασαμε καλά μια βραδιά. Στις εκδηλώσεις, στα πανηγύρια του χωριού που δεν κάνουμε πανηγύρι, δηλαδή λένε κριτική βραδιά, κερνούμε όλο τον κόσμο που έρχεται στο Χαρασό ανάλογα με την εποχή, τα της εποχής. Παραδείγματος χάρη, στον Άγιο Νικόλαο, επειδή είναι και η νηστεία των Χριστουγέννων για τους παλιούς, εμείς τώρα ίσως να το έχουμε ξεχάσει λίγο, δεν τρώνε κρέας. Τα παλιά χρόνια ερχόταν με τα γαϊδουράκια από τα γύρω χωριά στον Άγιο. Οι Χαρασανοί λοιπόν παίρνανε τους επισκέπτες και τους πηγαίνανε στα σπίτια τους και το μενού ήταν, το μενού με τη σημερινή ορολογία, ήταν μπακαλιάρος, τηγανιτός, φασολάδα και λαχανοτολμάδες. Επειδή αυτό όμως τώρα δεν μπορεί να συμβεί γιατί είναι γυρασμένο το χωριό, είναι κλειστά σπίτια πολλά στο χωριό, τι κάνουμε εμείς? Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, την οποία έχουμε μια αίθουσα σε αρκετά καλή κατάσταση και μεγάλη αίθουσα, τηρούμε το έθιμο για όσους παρευρίσκονται. Μπράβο, είναι πολύ ωραίο. Το 15 Αύγουστο εσείς κάνετε κάτι? Όχι, το 15 Αύγουστο. Είναι δύο μέρες μετά για το 15 Αύγουστο δεν έχουμε εκκλησία. Συνήθως κάνουμε στα χωριά που έχει εκκλησία Παναγία. Εμείς δεν έχουμε εκκλησία Παναγία, οπότε δεν κάνουμε. Αλλά φροντίζουμε και κάνουμε μία βραδιά τον Αυγουστιάτικη, τον Αύγουστο. Όπως και η γιορτή της Μαντινάδας. Εντάξει. Επίσης θέλουμε να έχουμε παρουσία όλο το χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος στα δρόμενα του Χαρασού. Δηλαδή, όχι μόνο να μαζευτούμε, άντε να κάνουμε μια κριτική βραδιά και μετά να πάμε καθένα σπίτι του και να μην ξαναπάμε και ενδεχομένως στο χωριό μου, να πάμε πάλι του χρόνου το καλοκαίρι. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι έτσι. Μαζευόμαστε κατά διαστήματα από τα κάλαντα που λέει ο λόγος, που λέμε, μέχρι την ουσιαστική παρουσία μας στο χωριό σε διάφορους τομείς. Και αυτό είναι έργο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και φρονώ ότι πρέπει να είναι έργο του κάθε Πολιτιστικού Συλλόγου. Mm-hmm. Ότι πρέπει ο Πολιτιστικός Σύλλογος να έχει όσο το δυνατόν, εγώ λέω 365 μέρες το χρόνο, αλλά όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρουσία στο χωριό. Μα πόσα χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο είναι το χωριό? Είναι 26 χιλιόμετρα. 26 χιλιόμετρα. Ναι. Προσπαθούσα να θυμηθώ, να κάνω εικόνα. Είναι ορεινό χωριό. Ημιορεινό γράφουν τα χαρτιά. Όμορφο, είναι ψηλά, είναι πανοραμικά. Και έχει θαυμάσιο κλίμα. Και ο κόσμος έρχεται. Υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει ανταπόκριση. Mm.
Έρχεται, μαζεύεται ο κόσμος. Τα Σαββατοκύριακα τώρα το καλοκαίρι ανεβαίνουν οι Ηρακλειώτες Χαλασσανοί, τα χαλασσανάκια του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Mm. Μαζεύονται και οι Αθηναίοι καμιά φορά, ακόμα και οι μετανάστες τώρα. Το καλοκαίρι έρχονται στο χωριό από την Αμερική, από το Καναδά, ξέρετε. Ακόμα τρέξω. Εντάξει, είναι όμορφα. Βέβαια, είναι πολύ όμορφα. Υποκειμενικό αυτό που σας λέω τώρα εγώ και ο Κωστής, γιατί... Εννοείται, άμα δεν πενέσουμε τον τόπο μας. Είναι ο τόπος μας. Αλλά ναι, όχι αυτά τα χωριουδάκια που δεν είναι τόσο καλοκαιρινά, δηλαδή... Εμάς είναι χωριό. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι θα έρθείτε και θα δείτε σούπερ μάρκετ, δεν έχουμε καφενείο. Σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, περίπτερα και τέτοια. Σε εμάς αυτό δεν ισχύει. Εμείς έχουμε μία ταβέρνο καφενείο, έτσι ένα μικρό, το κάνει μία συγχωριανή μας, η Νάντια, η οποία δεν είναι δικιά μας. Και έχει 2-3 πιάτα. Είναι Ρωσίδα. Καλή... Ναι, είχε παντρευτεί ένα χωριανό μας, η οποία εξυπηρετεί αφάνταστα τον πολιτιστικό σύλλογο και το ίδιο το χαρασό. Μπράβο. Γιατί φανταστείτε να πάει ένας ξένος σε ένα τόπο και να μην έχει να κάτσει να πιει ένα καφέ. Εμείς λοιπόν, θέλοντας να έχουμε παρουσία στο χωριό, τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με την Εκκλησία, έχουμε την παλιά αποθήκη του συνεταιρισμού, την οποία την έχουμε μετατρέψει σε κέντρο νεότητας χωρίς νέους. Δηλαδή, μαζεύονται μέσα και νέοι και γέροι, παίζουν την πρέφα τους, παίζουν το τάβι τους, πίνουν καφέ, πίνουν πορτοκαλάδαρα εκεί, ό,τι αυτά τα δικά μας του καφενείου. Βέβαια όλα αυτά είναι, δεν πληρώνει κανείς τίποτα, είναι δωρεάν. Ακόμα και οι επισκέπτες, ναι, και περνάει η μέρα τους. Πάρα πολύ όμορφα. Είναι όμως αυτό το ωραίο στοιχείο το παραδοσιακό. Είναι το γνήσιο. Με είχε ρωτήσει μια φορά ένας φίλος στο χωριό, σε μια βραδιά κριτική, επειδή ήταν μια πλατεία, ήταν 500 άτομα στην πλατεία, και μου φώναξε να με ρωτήσει, που ήταν νύχτα και δεν έβλεπε το εύρος του χωριού για να το καταλάβει. Μου λέει, εσύ θέλω να μου πεις πόσα άτομα, έχω μια διαμάχη τέλος πάντων με κάποιον συνδετημόνα του, πόσα άτομα έχει το χαρασό. Εγώ έχει σταυτεί λοιπόν και του είπα ότι είμαστε 29, αλλά λέμε 30. Στουργυλοποίηση. Τόσοι είμαστε κιόλας. Είναι μικρό χωριό. Είναι κάτι το αυθεντικό. Αυτή η βεγγέρα που φαντάζομαι τώρα, έτσι όπως λέτε. Ναι, δηλαδή, αν θέλεις να είσαι κοντά στο νησί, στην παράδοση, αυτά χρειάζονται και είναι μια καλή Μαντινάδα. Αυτά αξίζουν. Θα πάμε τώρα στη Μαντινάδα, να επιστρέψουμε σε αυτό. Επειδή έχουμε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να μην τον εκμεταλλευτούμε. Επειδή έχουμε το ειδικό της Μαντινάδας. Να τον εκμεταλλευτείτε. Να μας πει λίγο πώς βλέπει την αλλαγή της Μαντινάδας σήμερα. Γιατί σίγουρα κάποιοι κρατούν την παράδοση και συνεχίζουν αυτό το όμορφο έργο και αυτή τη δημιουργική γραφή, γιατί είναι δημιουργική γραφή να μεταφέρεις την τοπιολαλιά όπως εσείς σε ένα βιβλίο και κάποιοι άλλοι όχι, κάποιοι άλλοι απλά σε γλέντια και σε χαρές, σε πανηγύρια, σε λύπες παντού και να μας πείτε λίγο και το αρνητικό στοιχείο. Έχει χαθεί αυτό το γνήσιο, αυτό το παραδοσιακό. Πριν σχολιάσαμε off camera ότι είναι πιο εμπορικό πλέον αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, και εμάς η προκήρυξη του διαγωνισμού προσκαλεί τον καθένα να στείλει μαντινάδα και λέει ότι να τη στείλει γραμμένη στην κριτική διάλεκτο. Και αυτό κάνουν συνήθως και όλοι οι σύλλογοι οι οποίοι προκηρύσουν διαγωνισμούς. Διότι βεβαίως δεν νοείται μαντινάδα της Κρήτης χωρίς να έχει την ντοπιολαλιά μας. Και βέβαια οι κριτές μας, που να τους αναφέρω σε αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι στην Κουργή και έχουν γράψει εκατοντάδες μαντινάδες, έχουν και συγγραφική δράση και βέβαια γράφουν στην κριτική διάλεκτο. Και είναι η Αντωνία Μιλογιαννάκη από τα Χανιά, ο Σταύρος ο Φωτάκης από το Ρέθυμνο και η Ελένη Πλαγιωτάκη Σατσάκη από το Ηράκλειο. Και οι τρεις βέβαια οι μαντινάδες τους είναι γνήσιες κριτικές μαντινάδες. Αυτό είναι το κάλεσμά μας και αυτό θέλουμε και οι κριτές, οι οποίοι έχουν μια επίπονη εργασία να αξιολογήσουν τις μαντινάδες, έχουν ένα σοβαρό έργο και δύσκολο, το λαμβάνουν αυτό το στοιχείο βέβαια πολύ σοβαρά υπόψη. Να είναι η μαντινάδα γραμμένη στην γνήσια κριτική διάλεκτο. Εδώ βέβαια πολλά μπορούμε να πούμε και βέβαια δεν μας επιτρέπει ο χρόνος, αλλά γιατί οι σημερινές συνθήκες, όπως ξέρουμε, όλοι έχουν αλλάξει. Και πώς μπορεί ένας νεότερος μαντινάδολόγος να γράψει μια γνήσια κριτική μαντινάδα. Όταν πολλές λέξεις
που πολλές λέξεις ήταν της καθημερινότητας, ήταν βιωματικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα έχουμε τον Αλωνάρη μήνα, στο Αλώνι και γύρω από το Αλώνι και γύρω από αυτές τις εργασίες υπάρχουν εκατοντάδες λέξεις. Ένας 20χρονος, ένας 30χρονος ή ένας 40χρονος μαντιναδολόγος πιθανότατα τις αγνοεί αυτές τις λέξεις. Mm. Δεν του λένε σχεδόν τίποτα. Όμως υπάρχουν ακόμα σημεία φωτεινά, βλέποντας τις μαντινάδες που μας στέλνουν, υπάρχουν όχι μόνο ηλικιακά μεγάλοι μαντιναδολόγοι οι οποίοι μπορούν και γράφουν θαυμάσιες μαντινάδες στη διάλεκτό μας, υπάρχουν και νεότερες ηλικίες που μπορεί να μην είναι βίωμα, αλλά ασχολούνται, θα έλεγα, με μελέτη κυρίως. Ή έρχονται σε επαφή με μεγαλύτερους ανθρώπους και προσπαθούν από εκεί να ξεκαρπουλήσουν λέξεις τις οποίες να χρησιμοποιήσουν. Κάτι το οποίο κάνει και ένας μεγαλύτερο. Και εγώ που είμαι σε μεγαλύτερη ηλικία, ακόμα και τώρα, μόλις ακούσω κάποια λέξη σε κάποιο χωριό ή κάποιον, αμέσως προσπαθώ να τη συλλέξω και να τη χρησιμοποιήσω στην αμέσως επόμενη μαντινάδα. Διότι η μαντινάδα είναι ένα από τα βασικότερα πολιτιστικά στοιχεία της Κρήτης μας. Για να μην υπερβάλλω και πω το βασικότερο, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του γλωσσικού ελληνικού δέντρου, το οποίο, για το οποίο μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες. Και για να το δείξω πόσο, είναι, πόσο αξίζει η κρητική μας διάλεκτος, θα το πω με μια μαντινάδα με τέσσερις μόνο λέξεις. Οι λέξεις αυτές συνήθως χρησιμοποιούνται για τις κοπέλες. Είναι κοσμητικά επίθετα για όμορφες κοπέλες, σαν και του λόγου σας. Λοιπόν, και τις έλεγαν οι παλιότεροι κρητικοί στις μαντινάδες για να εξηγήσουν τα γυναικεία κάλλη. Μεταφορικά βέβαια, μπορεί η μαντινάδα να εξηγήσει και τα κάλλη της μαντινάδας, η οποία, να σημειώσω μακρηγορώ, όχι, η οποία ο ατρόμητος δικαστής που δίκαζε τον Κολοκοτρώνη, ο Τερτσέτης, είχε γράψει ότι ο Ερωτόκριτος ήταν το εθνικό βιβλίο των Ελλήνων για 200 χρόνια. Και έλεγε ότι το διάβαζαν οι πάντες, και οι φτωχοί και οι βασιλιάδες. Και ισχυρίζεται ακόμα ότι και οι αγωνιστές του 21 πιθανότατα διάβαζαν Ερωτόκριτο. Και σήμερα το πρωί λοιπόν είδα άλλη μια μαθήτρια, όχι μαθήτρια μου Τζένι, αλλά μαθήτρια του κυρίου Αντώνη. Εκεί που πίναμε το καφεδάκι μας, περνούσε κάτω, την φώναξε και μου έδωσε γι' αυτό πολύ χαρά. Πάρα πολύ χαρά, αρρύφητη χαρά. Πλησιάζει λοιπόν η Ραφαέλα, μας αναγνωρίζει. Ο δάσκαλός της ήταν ο κύριος Αντώνης. Εγώ έμπαινα σαν διευθυντής μονάχα μία ώρα στο τμήμα αυτό. Και ναι, μέσα στο πρόγραμμα γράφαμε αισθητική αγωγή, αλλά εγώ ότι τους έκανα Ερωτόκριτο και μαντινάδες. Και ακούστε λοιπόν, για να δείτε τη δύναμη του δύστιχου, της μαντινάδας της Κρήτης. Η Ραφαέλα θυμήθηκε τουλάχιστον 10 στίχους από τον Ερωτόκριτο που λέγαμε στο σχολείο, που τώρα είναι δευτεροετής φοιτήτρια. Και πώς να μην χαρείς δάσκαλε με αυτά. Είναι δυνατόν. Είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση αυτή. Για να μην ξεχάσω λοιπόν τη μαντινάδα που εξυμνεί την κρητική διάλεκτο, είναι μοσκοκανελοκόκαλη, γαρεφαλοχνοτάτη, στρογγυλομιλοπρόσωπη, μοσκοροδοκλονάτη. Εγώ προσωπικά δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναθυμηθώ εγώ όλο αυτό. Τι ωραία, ναι. Βάζουμε στα παιδάκια. Μα οι λέξεις αυτές δείχνουν. Να μιλήσουμε για τη διάλεκτο, τώρα σας είπα πρέπει να μιλάμε ώρες. Δείχνουν και ένα άλλο, μια άλλη ικανότητα, μια άλλη αξία της διαλέκτου. Αυτή την ευληγησία, την πλαστικότητα που έχει κριτική διάλεκτος να συνθέτει λέξεις. Να συνθέτει λέξεις. Φτιάχνει, έχει τρομερές λέξεις. Παντρεύει τρεις-τέσσερις διαφορετικές λέξεις, άλλη. Είναι αυτός ο πλούτος. Και στοχεύει στο κέντρο. Σοφιλιάζουν οι λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Σοφιλιάζουν. Όντως θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Και έχει και αυτό το καλό, το δασκαλίστικο στοιχείο. Που σε συνεπέρνει όταν μιλάει. Εννοείται. Να πούμε και την μαντινάδα που μας γράψετε εδώ πέρα. Πες κι εγώ άλλη μια, να πες τη δική σου. Στην αρχή του βιβλίου σας. Σεβδάς, χιλιάκριβος σεβδάς. Τη ζήση, τη μορφαίνει. Ραέτη αγαπητερό, στη σουλιωτάκι Τζένι.
Δεν ήξερα να πω και εγώ τη δικιά μου. Δεν ήξερα τι σημαίνει ραέτη, αλλά μου εξηγήσετε εσείς τι σημαίνει ραέτη. Είναι η φιλοξενία, λοιπόν. Η φιλοξενία προς το μουσαφίρι μας. Κυρίως με προσφορά φαγητού. Α, το μένουμε. Εμένα να πω τη δική μου που λέει και εμένα για σεβδά. Ναι. Σεβδάς, χιλιάκριβος σεβδάς, στη ζήση σας, στη ζήση μας, στα λύκη. Μου εξήγησε κιόλας τι σημαίνει στα λύκη, δεν γνώριζα. Ραέτη, αγαπητερό, στην πελαδάκι νίκη. Τι ωραία που τα γράφει. Τι ωραία, μα πραγματικά αυτά είναι τα πιο όμορφα. Ο πρώτος στίχος μοιάζει, διότι επικαλούμε τον τίτλο του βιβλίου, ναι. Ο οποίος τίτλος προέκυψε από την εξής μαντινάδα. Χίλιες φορές ο λοϊσμός και χίλιες η καρδιά μου. Χίλιο βαγιοκλαδίζησε, χιλιάκριβε σεβδά μου. Είναι μαγεία αυτό. Και είστε τυχεροί που θα το ζήσετε στο χωριό σας και... Εμείς το ζούμε συχνά και όντως είναι μαγεία. Εκείνο όμως που εγώ θέλω να πω είναι ότι, θα το αναφέρω μάλλον, είναι ότι σχεδιάζουμε, από πέρυσι το σχεδιάζουμε, ελπίζομαι φέτο να υλοποιηθεί την έκδοση ενός βιβλίου με όλες τις μαντινάδες των 10 χρόνων. Ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα στο Ό,τι έχει συμβεί. Λοιπόν. Ελπίζουμε στη βοήθεια της περιφέρειας ή του Δήμου μας. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δεν έτυχε, τέλος πάντων, της προσπάθειάς μας. Δεν αποδόθηκε. Σε ευχόμαστε να συμβεί. Και ελπίζουμε ότι το φθινόπωρο θα έχουμε τα εγγένεια και την παρουσίαση του βιβλίου αυτού. Και τότε θα δείτε κι εσείς, θα είμαστε καλά να τα ξαναπούμε. Θα βάλετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις μαντινάδες με τις πεθερές μέσα. Θα τις βάλουμε κι αυτές. Και να σας εύχομαι μεγάλη μας χαρά και να ξαναπούμε μέχρι τις 30 Ιουλίου, όποιος επιθυμεί, μπορεί να αναζητήσει. Τόση ώρα παρακολουθείτε στον τίτλο μας το όνομα του Πολιτιστικού Συλλόγου, Μορφωτικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Χαρασού, που μπορείτε να αναζητήσετε τη σελίδα και να μπείτε, να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες και να πάρετε μέρος μέχρι 30 Ιουλίου. Και αν δεν πάρετε μέρος, είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα για να πάτε να περάσετε καλά, να έρθετε κοντά στην παράδοση και στο νησί, να ακούσετε όμορφες μαντινάδες με θέμα την πεθερά. Να γλεντήσετε, να φάτε, να πιείτε, να γνωρίσετε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους 17 Αυγούστου. Και αυτό το αυθεντικό τόπο και γνήσιο. Χαρασό. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που βρεθήκατε εδώ σήμερα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και όποιος δεν θέλει να στείλει, μπορώ να το πω. Ναι, εννοείται. Όποιος δεν θέλει για διάφορους λόγους να στείλει μαντινάδα με θέμα την πεθερά, μπορεί να έρθει να μας την πει από μικροφόνου τη βραδιά αυτή εκεί. Ναι, όχι να μας στείλουν όμως, ο καθένας μπορεί να γράψει μια μαντινάδα, έστω και αν δεν γράφει συστηματικά μαντινάδες. Ξανακάνουμε κάλεσμα στον κάθε ένα μαντιναδολό, στον κάθε κριτικό που μας ακούει, να μας στείλει μαντινάδες. Είναι για όλους μας χαρά αυτό και θα επαναλάβω τη μαντινάδα που έγραψα και σήμερα το πρωί στο Facebook, κάνοντας πάλι κάλεσμα. Πάρτε μολύβι και χαρτί και γράψτε δύο αράδες και πέψετε στο σύλλογο πεθερομαντινάδες. Έτσι. Και πέψτε και τις πεθερές σας, άμα θέλετε. Δεν υπάρχει θέμα. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι για τα βιβλία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να συνεχίζετε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και εσείς, καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Το φθινόπωρο πια μετά. Άκουσα προηγουμένως ότι είναι η τελευταία μας εβδομάδα. Και ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσετε όμορφα. Με το καλό να ξανασμίξουμε. Καλή αντάμωση, λοιπόν, ξανά. Καλή αντάμωση. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο διάλειμμα.